Να σου πω, Πάτερ. Ναι, παιδί μου. Μας έχεις φέρει σε... Θα μας εκθέσεις πριν την κοινωνία να χάσουμε ψήφους τώρα με αυτό που λες. Ειλικρινά δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου, το τέκνο μου. Δεν ψηφίζει η Ελλάδα όμως, φίλε. Μπορεί να κερδίσουμε λόγω ειλικρίνειας, δες το και έτσι. Δες το έτσι ακριβώς. Ναι. Ονομαστικά. Τι. Μ' αρέσει τόσο αυτή η μουσική του Αλληλούια που θες να ξεκινήσω μέχρι να το σκεφτείς. Όχι, προφανώς θα ξεκινήσω. Έχω μαγκώσει τώρα. Έχω πολλά ονόματα στο μυαλό μου γι' αυτό. Εγώ τις πρώτες μέρες μετά τη Euro και το χρωστάω τον κύριο Τσαοσόπουλο. Το Μιχάλη Τσαοσόπουλο λοιπόν. Στον αυτόν θα έλεγε σταμάτα τώρα, οκ. Okay. Γιατί έκανε κριτική πολύ έντονη για το τραγούδι σας, μάλιστα. Λοιπόν, Λούκα. Μάλιστα. Διπλωμάτης. Τι διπλωμάτης, είπε πρόσωπο. Διπλωμάτης. Ήμουνα όμως σκληρός σαν ράπερ. Σωστά. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να σου πω, είναι... με δυσκολεύεις. Αλήθεια με δυσκολεύεις. Δεν θα πεις δηλαδή πρόσωπο. Ας ακούσουμε τον ήχο που περιμένουμε. Περίμενε. Είμαι ειλικρινής. Και επειδή είμαι πολύ καινούριος σε αυτό το χώρο, θα φανεί έπαρση. Δεν είναι έπαρση, αλλά είναι πολλά που θα ήθελα να αλλάξω εγώ στην τηλεόραση. Δηλαδή, σε ένα πρόσωπο το οποίο το βλέπει ακατάπαυστα, θα το πει: κάνε λίγο στην άκρη, ξεκουράσου λίγο. Καλό θα του κάνει. Σταμάτα λίγο. Σταμάτα για λίγο. Δεν θα πω. Παρακαλώ πολύ να ακούσουμε τον ήχο που περιμένουν τα παιδιά πώς και πώς, που δεν τον έχουν ακούσει τόση ώρα. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, είναι κατά το ίμιση. Γιατί ο κύριος Μάικ πρέπει να ακούσει. Λοιπόν, η βροντή πήγε στο Λούκα. Πάμε παρακάτω. Θα κερδίσω τελικά. Λοιπόν, αυτός που θα ήθελα να ξεκουραστεί θα είναι ο Θέμης Γεωργαντάς. Δεν μπορείς να πεις το παρουσιαστή αυτή τη εκπομπή. Κάπου αλλού να το πεις, ευχαρίστω, αλλά εδώ δεν μπορείς να το πεις. Μα δεν θα ήθελα να το πω το. Λοιπόν, ποια είναι η μεγαλύτερη κατηνιά που έχετε κάνει σε φάση ζήλιας ενώ είστε σε μια σχέση? Ξέρεις πώς είναι αυτό που κοιτάς κάποιο κινητό τηλέφωνο, παρακολουθείς την αγαπημένη σου, βάζεις άλλους να τσεκάρουν πράγματα. Όλοι έχουμε κάνει κατηνιές και οι άντρες κάνουν πολλές κατηνιές. Ποια είναι η μεγαλύτερη κατηνιά λοιπόν που πιστεύετε ότι έχετε κάνει? Θα απαντήσω εγώ πρώτα γιατί ήταν μια πολύ ανώριμη τότε κατάσταση και επειδή είχα υποψίες, οι οποίες τελικά επιβεβαιώθηκαν ότι ήμουν εγώ γαϊδούρη, ναι. Είχα βάλει ένα φίλο μου, τον οποίο δεν ήξερε η κοπέλα τότε, να την προσεγγίσει. Να της την πέσει. Τεστ. Ναι. Και τελικά... Και τι θα καταλάβαινες, παιδάκι μου, αν αυτή δηλαδή του δυσάρεσε? Όχι, είχα υποψίες γενικότερα για ένα θέμα που κυρίευε το μυαλό μου τότε, αλλά ήταν πολύ, πολύ, εντάξει, σε αρκετά παιδική ηλικία. Ήμουν σχολείο. Οφείλω να το πω. Οπότε εντάξει, πιο ανώριμος. Από εκεί πέρα εντάξει, δεν έχω γενικά. Σε αυτή την ηλικία μας σαφώς πιο ανώριμη από ναι, τη... ναι, γι' αυτό μετά... και η κίνηση αυτή ήταν πολύ παιδιαστική. Τι έγινε τελικά, ενέδωσε η κοπέλα ή όχι? Όχι, γι' αυτό πιάστηκα εγώ γαϊδούρη. Το έμαθε μετά. Ναι. Το έμαθε μετά. Της το είπες εσύ ή της το είπε αυτός? Της το είπα εγώ. Μάλιστα. Είσαι ζηλιάρης δηλαδή, Λοιπόν, ήσουν. Μάικ. Εγώ πρόσφατα κιόλας πριν 2 χρόνια περίπου. Ναι. Μετά το χωρισμό. Είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία, εκνευρίστηκα τόσο πολύ και με καινούργια τηλεφωνική συσκευή, αυτό είναι λάθος. Έκανα αυτό που μου είχε διδάξει ο δάσκαλός μου στις πολεμικές τέχνες, μέτρησα μέχρι το 10, κοιτώντας το τηλέφωνο και όταν έφτασα στο 10, το πέταξα στο πάτωμα, το πάτησα και το έσπασα όπως το είχα κάνει και στο 0. Μεγάλη κατηνιά, η τεχνολογία δεν φταίει σε τίποτα. Εντάξει, στην ουσία, να σου πω κάτι, δεν έκανε κατηνιά προς την κοπέλα. Ήτανε, στην ουσία έκανε κακό στον εαυτό σου. Σας παρακαλώ, βάλτε του βροντί, βάλτε του βροντί. Γιατί βροντί? Αυτό ήταν κατηνιά τώρα. Εγώ είπα, ομολόγησα τώρα με παίρνουν τηλέφωνα που με έβαλες και πνέκανες. Δεν έχεις κοιτάξει το κινητό κοπελιάς, ας πούμε, ποτέ? Ποτέ. Όχι. Μπορεί να είσαι και μόνος, μαζί με μένα φυσικά, που δεν το έχει κάνει ποτέ. Είναι ένας από τους πολλούς που λέει ψέματα. Θα πάρει την βροντί σας, παρακαλώ. Τι ήχο θα ακούς? Εντάξει, αυτό δεν θεωρείται κατηνιά το να σπάσει το τηλέφωνο, αλήθεια. Εντάξει, αυτό είναι απλά ότι είχες θυμό. Η πιο μεγαλύτερη φάση θυμού. Θυμωμένη κατηνιά. Δεν είναι κατηνιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, παρακαλώ να δούμε τι θα ακούσουμε. Η Ελόε πάει για τον Λούκα. Λοιπόν, για τον Μάικ τι ακριβώς πηγαίνει? Να ακούσω λίγο για τον Μάικ, για το τηλέφωνο που έσπασε. Αλληλούια και για τον Μάικ. Μάλιστα, ωραία. Άρα, λοιπόν... Να σου πω κάτι, παίζει ρόλο με χρόνια γνωριμίας. Όχι. Άμα θα σου παίρνω τηλέφωνο από εδώ και πέρα κάθε μέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό θα βοηθήσει. Λοιπόν, όχι, μην παίρνεις κάθε μέρα. Λοιπόν, 3 ερωτήσεις μας έχουν μείνει. Θέλω να μου πείτε αν είστε άνθρωποι που θα γυρνούσατε σε μια δοκιμασμένη σχέση μετά το χωρισμό. Γιατί κάποιοι δίνουν και δεύτερη ευκαιρία και τρίτη ευκαιρία, ενώ κάποιοι άλλοι με το που χωρίζουν λένε αντίο και το εννοούν. Σε ποια κατηγορία ανήκετε? Εγώ νομίζω ότι ανήκω στη δεύτερη. Ότι όταν φτάσει το σχοινί στο τέρμα, μετά τελειώνει, δεν έχει. Τέλος, μάλιστα. Εντάξει, τώρα για ποιο λόγο δίνεις και τη δεύτερη ευκαιρία όμως, έτσι. Ναι. Ανάλογα με ποιος είναι ο χωρισμός. Αλλά συνήθως επειδή η σχέση για να χωρίσει, ένας λογικός χωρισμός είναι η κούραση και ο κορεσμός, ας πούμε, μετά τελειώνει, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Αγαπητέ μου, Μάικ. Με τίποτα πίσω. Με τίποτα πίσω. Πόπο, καμένος, έχει αποφημένα. Μάλιστα, για να ακούσω. Παιδιά, θέλω να μου πείτε αν έχετε υπάρξει το τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση, είτε σαν θήτης είτε σαν θύμα. Θύμα είσαι όταν είσαι μια κοπέλα και από πίσω σου ξαφνικά νιώθεις κάτι παράξενο να φυτρώνει στο κεφάλι σου. Ενώ θήτης είσαι όταν σ' αρέσει πάρα πολύ μια κοπέλα η οποία όμως είναι κάποιον άλλο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Τη γουστάρεις τόσο που μπαίνεις μέσα σε αυτή την παράλληλη σχέση. Τι από τα δύο παίζει? Θήτης όχι, από επιλογή. Θύμα δεν ξέρω γιατί δεν είχα επιλογή. Τι εννοείς? Δεν το ξέρεις γιατί δεν το έχεις μάθει? Από όσα ξέρω, δεν ήμουν, όχι. Ωραία. Από όσα γνωρίζεις, ωραία. Μάικ. Λόγω των σχέσεων εξ απόστασης που έχω κάνει από την Αγγλία με γυναίκες από την Ελλάδα, έχω υπάρξει θύμα. Οκ. Θήτης. Και γι' αυτό δεν γυρνάμε ποτέ πίσω. Ωραία. Θήτης όχι. Αλήθεια. Τι ίδιος είναι αυτή σήμερα, όλοι μου καλεσμένοι μου λένε συνήθως και τα δύο. Μπράβο παιδιά, μπράβο, είμαι περήφανος για εσάς. Φέρε μας και σε άλλη εκπομπή, μπορεί την επόμενη φορά να αλλιώς απαντήσεις μας. Ναι, ναι, δεν ξέρω, πολύ αγιοσύνη έχει βγει ξαφνικά. Δεν βγαίνει αυτή η αμαρτία που περίμενα. Τελευταία μας ερώτηση, τελευταίο ερώτημα. Αν δεν πήγαινε το δικό σας τραγούδι στο Eurovision, στο Düsseldorf, από τα πόσα ήταν τα τραγούδια, 6? Ναι. Λοιπόν, ποιο άλλο κομμάτι θα θέλατε να πάει? Ποια θα ήταν η δική σας επιλογή? Με βάση την παρουσία στον τελικό. Είσαι τηλεθεατής και βλέπεις τη βραδιά. Τη βραδιά του τελικού. Έτσι δεν έχω ακούσει τίποτα πριν, δεν έχω δει τίποτα πριν. Και να έχεις δει το ίδιο πράγμα. Εγώ δεν αλλάζει πολλά η γνώμη σου. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν έχει σημασία. Ποιο κομμάτι θέλετε να πάει εκτός από το δικό σας? Εγώ τις Αντιγόνες, γιατί είναι φίλοι. Είναι φοβερή. That's all Greek to me. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει πολύ η εμφάνιση της εκείνο το βράδυ. Λούκα. Από τη βραδιά του τελικού, επειδή ξέρω ότι. Και από μέσα ότι τα παιδιά ζητήσανε κάποια άλλα πράγματα και αυτοί και για κάποιους λόγους δεν. Αυτό τώρα είναι άδικο. Να το δεις σαν τηλεθεατής, όχι επειδή ήσουν εκ των έσω και είδες τι έγινε. Ναι. Δηλαδή, ποιο κομμάτι σου άρεσε περισσότερο εκτός από το δικό σας? Η πιο ευχαριστηνότητα της βραδιάς. Τριμητώνιο. Τριμητώνιο. Πώς λέγοντα, χαμογέλασε? Χαμογέλα. Χαμογέλα, ωραία. Λοιπόν, εντάξει, ειλικρινή σχεδόν. Με Τριμητώνιο μαζί δεν ήσασταν στο X-Factor. Ναι. Εκείνο το X-Factor δεν ήταν. Και με τα κόκκινα χαλιά μας. Και με τα κόκκινα χαλιά, μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, αμαρτίες περίμενα, αγιοσύνες βγήκαν. Ο Λούκας έφαγε τη μία του τη βροντή, λιγάκι ακούμπησε στην αμαρτία. Ο Μάικ έφαγε ένα αλληλούια που ήταν λιγάκι. Ρημιξαρισμένο. Ρημιξαρισμένο προς τα αμαρτωλό. Μπράβο, 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 δεν έχω λόγια. Έχεις τελευταία ερώτηση ή τελειώσαμε? Τελειώσαμε, πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Επιστρέφουμε.